βρήκα στο σεριάνι μου προχτές τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι. Σου μαθαίνε το αύριο και το χτες, μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη. Με του καιρού δεμένα στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυκιάσανε στη τρία, μου στραγγίξες χαμένη μια γενιά. Καλύτερα να σε έλεγαν Μαρία και να ζουν ράφτρα μες στην κοκκινιά, κι όχι να ζεις μ' αυτή τη συμμορία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο μέσο στράτη τέσσερις χαμένοι τους πήραν για Σεριάνη μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζι δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν να γαμιγίζουν στα μισά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λένε ότι στη ζωή πρέπει να αντιμετωπίζεις όλα τα πράγματα με ψυχραιμία. Και φυσικά δεν είναι χιούμορ, και φυσικά το λιβάνισμα προβλέπεται, ξέρετε, από τη θρησκεία μας και όχι μόνο. Έτσι, να διώξουμε τα κακά πνεύματα, να διώξουμε αυτούς τους ανθρώπους τους μεμψίμηρους, να διώξουμε τον έξω από εδώ, όπως θα ακούσουμε παρακάτω, να σχολιάσουμε σήμερα τα όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα, μετά τις αποκαλύψεις της προηγούμενης εκπομπής μας. Δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα, οι θεάσεις έπιασαν κορυφή. Κανείς δεν περίμενε ότι ο μεγαλύτερος θεσμός της δικαιοσύνης θα επέπεφτε σε τέτοιο λάθος. Αν και εγώ φυσικά είμαι έμπερος και όπως έλεγε ένας πάρα πολύ μεγάλος δικηγόρος εκεί της περιοχής μου, θέλετε τζίμα. Θα είμαι πάρα πολύ σκληρός σήμερα. Θα πούμε πράγματα τα οποία είναι μοναδικά. Θα πούμε πράγματα αυτά που σας απασχολούν. Δεν είναι δυνατόν τόσες χιλιάδες δικηγόροι ανά την Ελλάδα και όχι μόνο να είναι γράμματοι. Και να είναι εγγράμματοι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα εδώ σε συνέχεια της αποκάλυψης της περασμένης εκπομπής μας, εάν ναι θέλουν να προστατεύσουν τον ισχυρό, τις τράπεζες, και φυσικά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με τις τράπεζες, έχουμε να κάνουμε με τα fans. Και τα fans είναι ξένοι επενδυτές, στην ουσία τα κουράκια αυτά τα αρπακτικά, οι επενδυτές αυτοί οι οποίοι είναι φούμαρα και τίποτε άλλο. Θα σχολιάσουμε πάρα πολλά πράγματα, θα πούμε σήμερα εν ώψη του καλοκαιριού πόσους ανθρώπους βοηθήσαμε οικονομικά, πόσα ιδρύματα βοηθήσαμε, αν βοηθήσαμε και παράξαμε έργο, εάν σώσαμε οικογένειες, θα έχουμε και ζωντανά εδώ οικογένεια, γυναίκα, να δείτε λοιπόν πώς διασώσαμε την περιουσία της, αλλά και τι έχει τραβήξει. Και ένα παράδειγμα από τα πάμπολα που κάθε μέρα με τα μηνύματα μου εκμυστηρεύεστε, αλλά δεν θα ήθελα να χάσουμε τον ιρμό της έναρξης της εκπομπής μας. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είναι αυτός ο έξω από εδώ, τι είναι οι απατεώνες, για να ακούσουμε λίγο παρακαλώ. Τι σημαίνει? Ο πλάνος, ο διάβολος που πλάνησε τον άνθρωπο και τον κορόιδεψε μέσα στη φωλιά του Χριστού στον Παράδεισο, τώρα πλανήθηκε. Από πού πλανήθηκε? Διότι ο Χριστός είπε, «Διάβολε, προσπάθησες να μου τη φέρεις στα παιδιά μου.
Τα πήρες με μπαμπεσιά, με απατεωνιά τα πήρες. Εάν εσύ είσαι κακός απατεώνας, εγώ θα γίνω άγιος απατεώνας. Θα τα λυτρώσω, διότι υπάρχει ο κακός απατεώνας και ο άγιος απατεώνας. Όπως υπάρχει, αδελφοί μου, η αμαρτωλή και κακή περιέργεια, να μάθω τι κάνει ο γείτονας, τι έφαγε ο γείτονας, τι έγινε στο σπίτι του γείτονα, αυτή είναι η αμαρτωλή περιέργεια. Υπάρχει όμως και η αγία περιέργεια. Ποια είναι η αγία περιέργεια? Να διαβάσω τι λέει ο Λόγος του Θεού. Να ερευνήσω, να μάθω περί της υπάρξεως του Θεού. Έχω την περιέργεια. Αν η πίστη μου είναι αληθινή. Και ο Χριστός είπε, ερευνάτε τας γραφάς. Ας πάμε, για να σχολιάσουμε μαζί, να θυμηθούμε κάποια αποσπάσματα την προηγούμενη εκπομπή, αφού δούμε όμως κάτι πιο ενδιαφέρον στην αρχή, για να δείτε γιατί αγωνιζόμαστε στην ουσία. Για να δούμε.